Παρίσι, το βλέπουμε πάλι και τώρα. Και τις περιστροφές στην περιφέρεια, στην αδύνατη πλευρά. Επιθετικό rebound από τον Άριστον Γκούτα, αυτή τη φορά ο Πάνκο και με φόλο ο Ματσιούλης. Ο Λιθουανός πετυχαίνει το Χαρίση, προσπάθησε να προστάρει το Χαρίση εναντίον του Άμστρομ, που ο Χαρίση είναι ένα παιδί με πολλά σωματικά προσόντα. Από τη μακρινή πάσα του Διαμαντίδη, ο Ούκιτς έκανε με το layup το 4-0 υπέρδυση. Με τον Πάνκο, πρώτο σκόρε πέρσι στο ισπανικό πρωτάθλημα, την ΑΦΠ. Και αυτή τη φορά ο Άμστρομ αφήνει την μπάλα στο καλάθι για να προηγηθεί ο Παναθηναϊκός. Έξι τουλάχιστον δίνει οδηγίες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, στον οποίο υπήρξε και παίκτης. Αν και με το Περιστέρι έκανε τις σπουδαίες εμφανίσεις. Ο Ούκιτς σε σουτ τριών πόντων, ο Κράτης το έχει αυτό το σουτ. Όταν είναι στην καλή. Άμυνα βοήθειας μέσα στο low post. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να χτυπήσει με το Σοφοκλή μέσα και ο Άρης κλείνει όλη η άμυνα του Άρη. Ήδη στις 7.30. Ενώ ο Παναθηναϊκός με τον Σκορτσιανίτη, ο Διαμαντίδης με τον Τσαρτσαρή, από την ασίστ του Διαμαντίδη. Και πάλι ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται τον Τσαρτσαρή. Η ομάδα των Πρασίνων, πάλι ο Σκορτσιανίτης παίζει με τον Τσαρτσαρή. Καλή συνεργασία των δύο ψηλών. Ο Πάνκο στο παιχνίδι, ο Διαμαντίδης σε σου τριών πόντων. Επιθετική ανάσα για τον Παναθηναϊκό. Ενώ πήγαν στην μπάλα και ο Τσακαλέρης και ο Πελεκάνος. Χαμηλό το σχήμα του Άρη. Ο Ματσιούλης δεν μπορεί και αυτή τη φορά ο Πάνκο. Τελικά ο Διαμαντίδης θα δώσει πάλι τη λύση με ένα σουτ τριών πόντων και καθώς ανανεώθηκαν τρεις ή τέσσερις επιθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Την επίθεση. Ο Άρης δεν αλλάζει την τακτική του για αυτά τα 6 δευτερόλεπτα. Παίζει ζώνη από την τελική γραμμή. Ο Ούκιτς σε ένα πολύ δύσκολο καλάθι εκτός ισορροπίας. Ο Κροάτης πετυχαίνει. Που θα μας πει σε λίγο τι έγινε. Νίκο. Κάτα Μούρτο και Δήμα. Είναι φανερή πρόθεση του να πιέσει σε αυτή την επίθεση. Ο Παναθηναϊκός με τον Ούκιτς. Μπράμος. Τον Στροτσανίδη κοντά στο καλάθι εκεί. Δεν έχει πρόβλημα. Και πάλι σε transition παιχνίδι. Ψάξανε το Σοφοκλή μέσα στη ρακέτα. Οπότε δεν έχουμε να φέρουμε προς το παρόν κάτι από το πάγκο του Παναθηναϊκού. Okay, εκεί, λοιπόν, στο παιχνίδι. Καθώς ο Παναθηναϊκός με τον Κώστα Τσαρτσαρή πετυχαίνει καλά. Ανανέωσε από το επιθετικό rebound, πήγαν στον Ασημακόπουλο στο low post. Ο Διαμαντίδης θα περάσει στον Σκορτσιανίτη και αυτός εκεί είναι ανίκητος. Είδαμε ότι ο Άρης αυτή την ο Διαμαντίδης με τον Τσαρτσαρή πήγε η μπάλα πάλι που έχει αντίπαλο τον Ασημακόπουλο. Για τρεις ο Διαμαντίδης, 36-25 στο συν 11 ο Παναθηναϊκός εδώ. Μια καλή επιθετική. Ο Ασημακόπουλος με τον Καραποστόλου λάθος στην πάσα. Έκλεψε ο Μπράμος. Φτάνει στο κάρφωμα 38-25. Μεγαλώνει διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού. Με ένα επιμέρους σκορ, Γιάννη, συγγνώμη, 11-2. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο συγκεντρωμένο στο δεύτερο ημίχρονο. Πιο καλός επιθετικά. Έχει αντίπαλο τον Μποχωρίδη. Το σκριν από τον Σκορδίλη. Πολύ καλή συνεργασία. Μια πολύ ωραία πάση του Διαμαντίδη μετά από δίζηση από pick and roll. Χρησιμοποιώντας και τον χρόνο, έχοντας και το περιθώριο του σκορ, το αβαντάζ του σκορ, με μια δίσδυση και πάσα ξανά του Διαμαντίδη κατά το καλά. Ο Διαμαντίδης οργανώνει πολύ καλά. Αν και παίζουν σε θέση power forward, ψηλού δηλαδή. Ο Ούκιτς για τον Παναθηναϊκό. Οι επιθέσεις εκδηλώνονται κυρίως με pick and roll, με δίσδυση μέσα στη ρακέτα και πάσα και τον Kitchen. Οπότε έχει αυτό το σχήμα με τα δύο guard και πάντα. Αυτή τη φορά έβγαλε. Τελείωσε την επίθεση μέσα από τη ρακέτα ο Σκορδί. Τη έλλειψη πίστη που είχαν οι παίκτες σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο αλλά και τη έλλειψη ενέργεια είχε πάρα πολλά παράπονα. Έβαλε τις φωνές τους. Σημαντικές βοήθειες στο πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο. Και ο Σκορδίλης εδώ τελειώνει την φάση με κάρφωμα για να γίνει το σκορ 37-60. Ο Σκορδίλης από την Κέρκυρα ήταν παίκτης του Άρη όπως προαναφέραμε. Από την επαναφορά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός όμως γυρίζει πολύ καλά την μπάλα. Άλλο ένα ελεύθερο σουτ με έξτρα πάσα από τον Κίτσα στο Γιαννόπουλο που είναι πολύ καλός. Σημερινού αγώνα 42-63. Ο Ξανθόπουλος και αυτός σε σουτ τριών πόντων χωρίς άγχος πλέον. Και όλοι να δώσουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στην υποδομή στο να βγουν νέα παιδιά. Στον Παναθηναϊκό στον πάγκο και αφού του έδωσε τις οδηγίες επανήλθε για να
εφαρμόσει πλέον αυτά που θέλει ο προπονητής, να του δώσει περισσότερο χρόνο. Ο Γιαννόπουλος συνεχίζει ένα ρεσιτάλ, θα έλεγα, έξω από τη γραμμή των τριών πόντων.